Το νομοσχέδιο για το νέο κλιματικό νόμο, εσείς μπορεί να το λιβανίζετε, έχει στην κυριολεξία όμως ξεσηκώσει διαμαρτυρίες σε πολύ κόσμο. Γιατί καταλαβαίνει ότι με τον πράσινο οδοστρωτήρα στη ζωή του, από τη μια μέρα στην άλλη, θα βρεθεί σε πολύ χειρότερη θέση από το σήμερα της ακρίβειας, του ράλι των τιμών, της φτώχειας, της αβεβαιότητας, της ανασφάλειας που μεγεθύνονται. Δεν είναι μόνο οι αυταπασχολούμενοι επαγγελματίες ταξί που ζητούν την ίστατη στιγμή να αποσυρθεί το άρθρο 12. Είναι σύλλογοι, συντονιστικά και άλλες συλλογικές μορφές, όπως το συντονιστικό 18 συλλόγων και φορέων της Άνδρου, που ζητούν την απόσυρση του άρθρου 21 και το καταγγέλουν, αφενός γιατί δεν ήταν στη δημόσια διαβούλευση και αφορά τη θέσπιση αναπτυξιακού στρατηγικού πλαισίου για τα ελληνικά νησιά, και καταλαβαίνουν ότι αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους σε βάρος των κατοίκων των νησιών. Εμείς καταθέτουμε την επιστολή τους που έχουν στείλει για τα πρακτικά. Αποσύρατε το άρθρο 23. Η κατακραυγή ήταν μεγάλη. Δεν θα μπορούσατε διαφορετικά να το βάλετε στην κυριολεξία στα σκουπίδια. Κόσμος από την περιφέρεια, όσοι το μάθαιναν, αγανακτούσαν στην κυριολεξία. Όμως, τι φάνηκε καθαρά από την άλλη συζήτηση, ότι η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, συμφωνείτε στη στρατηγική και ας καταψηφίζουν το νομοσχέδιο. Ουσιαστικά, συμφωνείτε στην αιτία που αυξάνεται τόσο ραγδαία η ενέργεια και η ακρίβεια. Ναι, συμφωνείτε στην εγκατάλειψη της αξιοποίησης των εγχώριων πηγών ενέργειας, δηλαδή της λύσης για εξασφάλιση φτηνής ενέργειας στη χώρα και το λαό. Ο ανταγωνισμός μεταξύ σας ποιος ήτανε και σήμερα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ? Για το ποιος έκλεισε περισσότερες λιγνητικές μονάδες, δηλαδή την εγχώρια με πλούσια κοιτάσματα πηγής ενέργειας στην Ελλάδα, που θα μπορούσαν με φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές, είναι γνωστές, να μειώσουν δραστικά τις εκπομπές αερίων. Θεοποιείται την ηλεκτροκίνηση σαν απάντηση σε κάποια περιβαλλοντικά προβλήματα, όμως είναι αμφίβολο αν στην πραγματικότητα τα απαντάει. Γιατί η ανάλυση για μη εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ψευδής και τουλάχιστον παραπλανητική η αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας, αν συνυπολογίσει κάποιος όλες τις απώλειες, όπως επιπτώσεις στο περιβάλλον από την παραγωγή μπαταριών και των άλλων εξαρτημάτων, το τεράστιο αποτύπωμα στη χρήση νερού για τις μπαταρίες λιθίου και ούτω καθεξής. Τελικά, συγκαλύπτεται το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην κατανάλωση ενέργειας και όχι μόνο, αλλά και για τα νεκροταφεία των ανεμογεννητριών που ήδη ξεκίνησαν στην Εύβοια. Δεν λέτε τσιμουδιά. Γιατί λοιπόν να σας πιστέψουν? Ως προς τις τροπολογίες, τη 13-17 αποσύρατε το πρώτο άρθρο, το δεύτερο εμείς εκφραζόμαστε σε αυτό με το παρόν. Όμως να σας πω, υπάρχουν υπαρκτά προβλήματα που αγροτικές εκτάσεις χαρακτηρίστηκαν δασικές, όμως πολλοί δεν έκαναν εστάσεις γιατί δεν έχουν να πληρώσουν τα παράβολα. Αυτό είναι το πρόβλημα και επίσης σε πολλές περιοχές ουσιαστικά έχει κλείσει και η περίοδος των εστάσεων. Για τα υπόλοιπα άρθρα βεβαίως τα καταψηφίζουμε, αλλά ειδικά για το άρθρο 5, εμείς τι βλέπουμε αυτής της τροπολογίας? Ότι σε ορισμένες περιπτώσεις πρόστιμα που επιβάλλονται στους υπόχρεους παραγωγούς, δηλαδή τους μεγαλοβιομήχανους προϊόντων και τους μεγαλοδιακινητές τους, αλυσίδες τροφοδοσίας, είναι μηδενικά, καθώς αφορούν μόνο την καταβολή
των χρημάτων που χρωστάνε. Ουσιαστικά δεν υπάρχει πρόστιμο. Βεβαίως, τα πρόστιμα ξέρετε να τα βάζετε στους φτωχούς που δεν έχουν να πληρώσει τον έμφυα, τα δάνεια, τη ΔΕΗ και ούτω καθεξής. Αλλά και σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις προβλέπεται ως κύρωση η διακοπή λειτουργίας των συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Και αυτό χωρίς να προβλέπονται ποινές για τα φυσικά πρόσωπα και κατά νόμο υπεύθυνα της διοίκησής τους και τις συνέπειες των παραβάσεων. Τελικά ποινές είναι μόνο για τους αγιάννηδες. Αλλά και με την ευθύνη της αναπροσαρμογής του συστήματος διαχείρισης του φορτίου των μπλε κάδων, εμείς βλέπουμε να πέφτει ξαφνικά και χωρίς να είναι υπεύθυνη στις πλάτες των Δήμων το δυσβάστακτο κόστος μαζί με αυτό της αναπροσαρμογής στις πλάτες των λαϊκών νοικοκυριών. Μα το βέβαιο είναι ότι θα χρεοκοπήσουν και οι Δήμοι και τα νοικοκυριά. Καταψηφίζουμε λοιπόν συνολικά αυτή την τροπολογία, τη 13-17, και στην άλλη υπουργική, τη 13-18, εκφραζόμαστε με το παρόν, το ανέλησε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, οπότε δεν έχω κάτι να πω περισσότερο.